Σας. Η απόψινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα ποίησης, που ως γνωστόν γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου παγκοσμίως. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη μέρα, η χοροδία ενηλίκων του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας σας παρουσιάζει απόψε ένα αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση. Ας δούμε όμως συνοπτικά το ιστορικό αυτής της μέρας. Η αρχική έμπνευση της Παγκόσμιας ημέρας ποίησης ανήκει στον ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και να οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι' αυτό. Η ποιήτρια Λίδια Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου, την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, που συνδυάζει το φως από τη μία και το σκοτάδι από την άλλη, όπως ακριβώς και η ποίηση, που συνδυάζει το φωτεινό πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό πρόσωπο του πένους. Την επόμενη χρονιά, το 1998, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, εισηγήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού να ανακηρυχθεί η 21η Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα ποίησης, πρόταση η οποία υπερψηφίστηκε πανηγυρικά. Τον Οκτώβριο του 1999, στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι, ανακηρύχθηκε η 21η Μαρτίου με το σκεπτικό της απόφασης να αναφέρει: «Η Παγκόσμια ημέρα ποίησης θα ενισχύσει την εικόνα της ποίησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε η ποίηση να μην θεωρείται πλέον άχρηστη τέχνη, αλλά μια τέχνη που βοηθά την κοινωνία να βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητά της». Έτσι προωθήθηκε και ο διάλογος μεταξύ των άλλων μορφών τέχνης πάνω στον αφορισμό του Ντελακρουά: «Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση». Τι είναι όμως ποίηση? Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω την έννοια, ξεκινώντας με την άποψη του Κώστα Καριωτάκη για την ποίηση. «Μας διώχνουν τα πράγματα. Η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε». Η ομή και σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας μας εξωθεί πολλές φορές σε πράξεις και στάσεις ζωής που αναγκαστικά τις αποδεχόμαστε, βρίσκοντας ένα προσωρινό καταφύγιο, την ποίηση, μια ονειρική πραγματικότητα που μας βγάζει από τα διέξοδα. Για τον Οδυσσέα Ελίτη, η ποίηση αρχίζει εκεί που την τελευταία λέξη δεν έχει ο θάνατος. Ποίηση είναι η λήξη μιας ζωής και η έναρξη μιας άλλης, που είναι ίδια με την πρώτη, αλλά που πάει πολύ βαθιά, ως το ακρότατο σημείο που μπόρεσε να ανοιχνεύσει η ψυχή στα σύνορα των αντιθέτων, εκεί που ο ήλιος και ο Άδης αγγίζονται. Μια διαφορετική θέαση της ποίησης, λοιπόν, όπου εναλλάσσονται η ζωή με το θάνατο και είναι αυτή η εναλλαγή του φωτός και του σκότους που δίνει την αφορμή στον Ελίτη να εκφραστεί μέσω της ποίησης. Και η Κική Δημουλά αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κι άλλο δεν κάνουν η ποίηση και η τέχνη γενικά από το να καταπολεμούν τον έξω χρόνο, μαχόμενοι υπέρ της νοερής αυθαρσίας τους. Και ακόμα πιο λησαρέα μάχονται εναντίον του φόβου μας για τον αντιδημιουργικό μας θάνατο. Ο χρόνος κυλάει αμήλικτα και μας γερνάει και μας αδυνατεί. Οι ποιητές αντιστέκονται στην απέλαση του θανάτου, γράφοντας στίχους για να κερδίσουν την αιωνιότητα». Πάνω σε αυτούς τους στίχους, εμπνευσμένοι μουσικοί πρόσθεσαν τη μελωδία και δημιούργησαν ανεκτήμητης αξίας τραγούδια. Στην απαρχή της, η ποίηση ήταν πάντα μελοποιημένη, ιδιαίτερα η λυρική, που όπως λέει και η λέξη, τραγουδιόταν με τη λύρα, γεννιόταν με τη μελωδία της. Όλα τα αρχαία ελληνικά ποίηματα που γνωρίζουμε ήταν τραγούδια. Ο Αρχίλογος, η Σαφώ, ο Αλκαίος, ακόμα και ο Πίνδαρος τραγουδιόταν. Ένα κοντινό σε εμάς παράδειγμα είναι τα δημοτικά μας τραγούδια. Εμείς τώρα τα διαβάζουμε ως ποίηματα, αλλά αυτοί που τα έφτιαξαν τα δημιούργησαν τραγουδώντας. Αλλά και σήμερα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη διάδοση της ποίησης είναι η μελοποίηση. Ο Ύμνος στην Ελευθερία του Διονυσίου Σολομού είναι το πιο γνωστό ποίημα στην Ελλάδα. Αν δεν είχε μελοποιηθεί από τον Μάντζαρο, θα ήταν εξίσου άγνωστο με το δίδυμο εις τον θάνατον του Μπάιρον. Πόσοι Έλληνες τα γνώριζαν το άξιο νεστή του Ελίτη, τα λιανοτράγουδα και τον επιτάφιο του Ρίτσου, την άρνηση του Σεφέρη ή τα ποίηματα του Αναγνωστάκη, εάν δεν είχαν μελοποιηθεί?
Ωστόσο, η μελοποίηση μπορεί να φέρει την πίεση στα στόματα και τη μνήμη του μεγάλου κοινού, αλλά ταυτόχρονα την αγγίζει, την παραμορφώνει και ενίοτε τη σκοτώνει. Εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και στην ποίηση που είναι γραμμένη με σκοπό τη μελοποίηση. Σπουδαίοι νεοέλληνες ποιητές πρόσφεραν το έργο τους για μελοποίηση με θαυμάσια αποτελέσματα. Με τραγούδια πασίγνωστα και αγαπημένα. Ανάμεσά τους ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Νίκος Καβαδίας, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Μάνος Ελευθερίου και ο Κώστας Βάρναλης, τραγούδια των οποίων θα ακούσουμε απόψε σε συνθέσεις εξίσου σπουδαίων συνθετών όπως του Μίκη Θεοδωράκη, του Δημήτρη Λάγιου, της Μαρίζας Κοχ, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Σταύρου Κουδιουντζή. Καλή σας ακρόαση. Θερμή παράκληση να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, παρακαλώ.